Όλα είναι έτοιμα και αυτή τη στιγμή δίνεται η εκκίνηση. Τα άλογα φεύγουν κανονικά από το μηχάνημα κίνησης. Όλα διεκδικούν την πρωτοπορία. Κανένα δεν έχει ξεχωρίσει ακόμη. Ο Γαρμπής, όπως δείχνουν τα πράγματα, αλλά και από την εσωτερική, ο Τασούλης και ο Πανθύριος. Πανθύριος τώρα λοιπόν, κοντά σε αυτόν ο Τασούλης. Δίπλα από τον Τασούλη βρίσκεται Κλέφτης Αγκέιμ. Πιο πίσω είναι Γαρμπής, ο Γιαννάκης, ο Κοκορής, ο Μουκάμπο, Φερούζα, Καπετάν Στάθης και στην τελευταία θέση Κινοέλ. Στα 1100 μέτρα προηγείται ο Πανθύριος, στη δεύτερη θέση ο Τασούλης, λίγο πιο πίσω ο Κλέφτης Αγκέιν, ενώ ο Γαρμπής έχει περάσει τώρα στην τέταρτη θέση, ο Κοκορής από την εσωτερική στην πέμπτη θέση και όλα αυτά συμβαίνουν στο σημείο των 900 μέτρων. Πανθύριος στην πρωτοπορία, Τασούλης στη δεύτερη θέση, λίγο πιο πίσω από τον Τασούλη βρίσκεται ο Γαρμπής μόλις τώρα, ο Κλέφτης Αγκέιν στο κάγκελο και λίγο πιο πίσω από τον Κλέφτη Αγκέιν βρίσκεται ο Κοκορής, ενώ από την εσωτερική προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση τους ο Γιαννάκης, ο Μουκάμπο. Τελικά ο Μίστερ Μουκάμπο μαζί με τον Solar Wind επιτίθενται από την εξωτερική και καταδιώκουν τον προπορευόμενο στην πρωτοπορία ο Πανθύριος, ενώ ο Μίστερ Μουκάμπο τώρα και η Φερούζα, όπως δείχνουν τα πράγματα, καταδιώκει τους προπορευόμενους. Πανθύριος τώρα και Μίστερ Μουκάμπο, Φερούζα. Ο Πανθύριος εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία, ένα μήκος διαφορά. Πανθύριος λοιπόν και Μίστερ Μουκάμπο. Η Φερούζα με πολλές δυνάμεις από την εξωτερική προσπερνάει και καταδιώκει τον προπορευόμενο. Πανθύριος και Φερούζα. Πανθύριος και Φερούζα, ενώ λίγο πιο πίσω Μίστερ Μουκάμπο από την εσωτερική. Σκληρή μάχη μεταξύ των αλόγων. Ο Πανθύριος ανθίσταται. Πανθύριος λοιπόν και Μίστερ Μουκάμπο. Πανθύριος, Μίστερ Μουκάμπο και Φερούζα. Πανθύριος νικητής. Μια συγκλονιστική μάχη. Μία μάχη η οποία εγγυόταν από την αρχή πρώτης διεξαγωγής της, αφού η ισοδυναμία των αλόγων ήταν δεδομένη. Ο Πανθύριος τελικά εκμεταλλευόμενος τα πολύ χαμηλά του βάρη και με την άριστη ανάβαση του Κωστάκη του Νικολάου, ρετική, άψογη από κάθε άποψη, αφού συγκρατούσε το άλογο του μέχρι τα τελευταία 400 μέτρα, εξοικονομώντας δυνάμεις για να έχει, ώστε όταν θα του επιτίθονται οι αντίπαλοι του να μπορούσε να ανταποκριθεί. Και όντως ανταποκρίνεται το άλογο του και τερματίζει στη νίκη την 7η συγκεκριμένα της καριέρας του, ενώ στην δεύτερη θέση ο Μίστερ Μουκάμπο και στην τρίτη θέση τερμάτισε τελικά η Φερούζα. Εδώ οι αναμνηστικές φωτογραφίες του νικητή. Ο προπονητής του, ο Ηράκλης ο Φεγκαράς, πανευτυχής. Θα πρέπει να νίκει στα outsider της διαδρομής.